παιδιά μας λοιπόν είναι. Καλημέρα, εγώ είμαι η Αριάννα Μαραγκού. Εγώ είμαι ο Χρήστης Μανασιώτης. Είμαι ο Βαγγέλης Μαντζαβίνος. Είμαι η Όλα Ταμπάκου. Μαρία Ζαχαριάδη. Είναι παιδιά Β' Λυκείου και θα σας παρουσιάσουμε την εργασία μας. Πολύ ωραία, σας ακούμε. Καλημέρα σας λοιπόν και από εμάς. Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητά μας να συμμετέχουμε σε μια τόσο πολύ σημαντική εκδήλωση με θέμα τη βιοηθική. Μάθαμε και εμείς στα αλήθεια πάρα πολλά μέσα από όλον αυτό το δρόμο. Επιπλέον θα θέλαμε να συγχαρούμε την ομάδα που παρουσίασε πριν από εμάς για την πολύ όμορφη παρουσίαση. Πριν ξεκινήσουμε όμως, τι θα λέγατε να βγάλουμε αμίλητη για λίγα δευτερόλεπτα τις μάσκες μας, έτσι ώστε να συστηθούμε. Αριάννα, Χρήστος, Μαρία, Βαγγέλης, Όλγα. Η ομάδα μας επεξεργάστηκε το θέμα της ευθανασίας με αφορμή ένα άρθρο που διαβάσαμε στο διαδίκτυο και έτσι καταλήξαμε στο θέμα μας. Ευθανασία. Επιλογή ή απαλλαγή. Η διάθεση της ομάδας μας ήταν να αναζητήσει τις υπέρ και κατά απόψεις για την ευθανασία, την νομοθεσία των χωρών που την επιτρέπει και αυτών που την απαγορεύει, καθώς και τη γνώμη της Εκκλησίας της Ελλάδας και της Πολιτείας για το θέμα αυτό. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να ενημερωθούμε για ένα θέμα που μας απασχολεί, να συνειδητοποιήσουμε και να ερευνήσουμε εάν σε θέματα βιοηθικής υπάρχουν απόλυτες απόψεις και σαφείς τοποθετήσεις που πρέπει να αποδεχτούμε και να θέσουμε και ίδια ερωτήματα, προσπαθώντας να βρούμε επιστημονικές και όχι μόνο απαντήσεις. Αυτά και άλλα πολλά θα προσπαθήσει η ομάδα μας να σας παρουσιάσει στην εργασία αυτή. Μάλιστα, στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε το θέμα μας με πρωτότυπο τρόπο, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο Fishbowl και Fishbattle. Η μέθοδος Fishbowl χρησιμοποιείται για συζήτηση με τρεις ομάδες ομιλητών. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα των τριών μαθητών αποτελεί τον εσωτερικό κύκλο και συζητάει το θέμα, ενώ οι υπόλοιποι κάθονται σε έναν εξωτερικό κύκλο και ακούν προσεκτικά. Όποτε θέλουν να προσθέσουν κάτι στο θέμα προς συζήτηση, οι δύο μαθητές του έξω κύκλου χτυπάνε ελαφρά την πλάτη του ομιλητή του εσωτερικού κύκλου, αυτό ονομάζεται Fishbattle, και έτσι η συζήτηση προχωράει. Για τη σημερινή μας παρουσίαση, λόγω της χρήσης μάσκας και του περιορισμένου χώρου, σήμερα ο κύκλος μας θα μοιάζει περισσότερο με ημικύκλιο. Βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των ομιλητών, η ευγενική ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση των ιδεών όλων. Όλα όσα δηλαδή προσφέρουν ασφαλείς προϋποθέσεις για έναν υγιή διάλογο σε τόσο σοβαρά και ουσιώδη θέματα όπως η ευθανασία. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Πολλές φορές ακούμε να γίνεται λόγος για την ευθανασία. Τι όμως εννοούμε άραγε με αυτόν τον όρο? Λοιπόν, εγώ το έψαξα και βρήκα ότι η λέξη ευθανασία προέρχεται από το ευ και το θανή και ερμηνεύεται ως ο καλός, αξιοπρεπής ή ανώδυνος θάνατος. Με σκοπό να μειωθεί η ταλαιπωρία του ασθενούς με ανίατη πάθηση. Μάλιστα, ο όρος ευθανασία δημιουργείται από τον Άγγλο φιλόσοφο Francis Bacon, ο οποίος έγραψε ότι το έργο της ιατρικής είναι η αποκατάσταση της υγείας και η καταπράνηση των πόνων, όχι μόνο όταν αυτή μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία, αλλά και όταν μπορεί να εξασφαλίσει έναν εύκολο και γαλήνιο θάνατο. Ας δούμε όμως πρώτα τα διαφορετικά είδη της ευθανασίας. Το έξαξα λοιπόν εγώ αυτό λιγάκι. Η ευθανασία διακρίνεται αναλόγως του εάν ο θνήσκον δίνει τη συγκατάθεσή του ή όχι σε τρεις τύπους. Την εκούσια, την ακούσια και τη μη εθελοντική. Για την ακούσια, την εκούσια και τη μη εθελοντική ενεργό, ισχύει πως είναι η σκόπιμη από τον γιατρό χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών ή η εφαρμογή άλλων ιατρικών πράξεων που οδηγούν στο θάνατο του ασθενούς. Και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους? Διαφέρουν στο εξής. Στην εκούσια ενεργό χρειάζεται ρητή απέτηση και πλήρη θετική συγκατάθεση του ασθενούς. Στην ακούσια, ο ασθενής είναι διανοητικά ικανός, αλλά δεν υπάρχει εκ μέρους του ρητή απέτηση και πλήρη συγκατάθεση. Στη μη εθελοντική ενεργό, ο ασθενής
παρουσιάζει διανοητική έκπτωση και κατά συνέπεια αδυνατεί να απαιτεί το θάνατό του. Εδώ θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Υπάρχει επίσης η παθητική και η άμεση ευθανασία και οι ιατροί που βοηθούμενοι. Παθητική ορίζεται ως η απόσυρση μιας θεραπευτικής αγωγής που λειτουργούσε ως υποστήριξη για τη ζωή του ασθενούς με αποτέλεσμα το θάνατό του. Έμεση ορίζεται ως η χορήγηση ναρκωτικών που οδηγούν αρχικά στην ανακούφιση της συμπτωματολογίας του ασθενούς, αλλά έχουν ως έμεσο επακόλουθο τη βαθμιαία πρόκληση αναπνευστικού προβλήματος και τελικά το θάνατό του. Από την άλλη, η ιατροϋποβοηθούμενη αυτοκτονία έχουμε όταν ο γιατρός με φαρμακευτικές ή άλλες μεθόδους οδηγεί εν γνώση του τον ασθενή στο τέλος της ζωής του. Ακόμα, να αναφέρω ότι η επιστήμη της βιοειθικής βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές, οι οποίες είναι ο σεβασμός της αυτονομίας, που αναφέρεται στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να κάνει τις δικές του επιλογές σε ό,τι αφορά την υγεία του και τη θεραπεία του, η αρχή του μη βλαβερού, που αναφέρεται στην υποχρέωση του κάθε ατόμου, να μην βλάπτει στον άνθρωπό του, της ευεργεσίας και της δικαιοσύνης. Από ό,τι μας λες λοιπόν όλα, οι αρχές που έρχονται κατά κύριο λόγο σε αντίφαση και προκαλούν το διχασμό των απόψεων όσον αφορά την ευθανασία, είναι ο σεβασμός της αυτονομίας και η αρχή του μη βλαβερού. Καθώς ο ασθενής που θέλει να τερματίσει τη ζωή του, πρέπει να χαίρει της αυτονομίας και του σεβασμού της απόφασής του. Ωστόσο, ο ιατρός που θα αναλάβει την εκτέλεση του αιτήματος πράττει αντιτιθέμενος στις αρχές που υπαγορεύει ο όρκος του Ιπποκράτη και κατ' επέκταση στις δικές του προσωπικές αρχές. Ας κάνουμε τώρα μια ιστορική αναδρομή. Για να δούμε πότε ξεκινάει η ύπαρξη της ευθανασίας. Παρότι η διαμάχη για την ευθανασία αρχίζει το 1870, η εφαρμογή της ξεκίνησε από την αρχαιότητα. Το κόνιο χρησιμοποιούταν για την επίσπευση του θανάτου στην Κέα και υποστηριζόταν από το Σενέκα τον πρεσβύτερο, ενώ ο Ιπποκράτης ήταν σαφώς αντίθετος. Ξέρεις όμως ποια είναι η άποψη των διάφορων θρησκειών για την ευθανασία? Αντίθετη στην ευθανασία ήταν τόσο ο Ιουδαϊσμός όσο και ο Χριστιανισμός. Ενώ η αυτοκτονία αλλά και η ευθανασία ήταν πιο αποδεκτές από τον Προτεσταντισμό. Η χριστιανική τοποθέτηση στη ζωή και το θάνατο δεν μπορεί να στηρίξει την ευθανασία. Το δικαίωμα στο θάνατο κατά τη χριστιανική αντίληψη δεν είναι το δικαίωμα να προκαλέσει κανείς ή να ζητήσει από τους άλλους το θάνατό του, αλλά το δικαίωμα να πεθάνει με ηρεμία, ειρήνη και αξιοπρέπεια. Να πω και εγώ την άποψή μου. Εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος να κάνει τις δικές του επιλογές, συμπεριλαμβανομένου και αυτής μεταξύ ζωής και θανάτου. Ήξερες όμως ότι η Εκκλησία διαφωνεί με αυτό? Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, οποιαδήποτε ιατρική πράξη που δεν συντελεί στην παράταση της ζωής απορρίπτεται ως ύβριν κατά του Θεού. Θέλετε να πείτε πως ακόμα και κάποιος υποφέρει θα πρέπει να αναγκάζεται να υποστεί τον πόνο και το μαρτύριό του? Σύμφωνα με την Εκκλησία, ο πόνος αποτελεί μια ακόμη δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται ο άνθρωπος. Να ρωτήσω όμως από κάτι. Τι ισχύει στην περίπτωση που κάποιος είναι ιατρικά σίγουρο ότι θα πεθάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα? Δεν μπορεί τουλάχιστον τότε να επισπεύσει τη διαδικασία εάν το θελήσει? Όπως ακούστηκε, η χριστιανική διδασκαλία δεν θέλει το θάνατο εφιάλτη, αλλά απειλεί της αιωνίου ζωής. Το ανθρώπινο σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και αυτό το ναό έχει χρέος ο άνθρωπος να περιποιείται και να σέβεται. Συνεπώς, μια τέτοια απόφαση θα ήταν καταδικαστέρα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πολλοί ασθενείς τελικά, παρά τις εκτιμήσεις της επιστήμης, κατάφεραν να επιβιώσουν. Παρόλο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας, κάθε γιατρός οφείλει να προσπαθήσει για τη θεραπεία του ασθενή του, χωρίς να επιλέγει την ευθανασία. Εν μέρει, συμφωνώ με την άποψή σου. Ναι, αλλά υπάρχουν και ορισμένα φλέγοντα ζητήματα. Ναι, έχεις δίκιο. Για παράδειγμα, ποιος έχει το δικαίωμα να βλάψει ή να καταστρέψει την ανθρώπινη ζωή? Πόσο αδυνά και ειλικρινή είναι τα κίνητρα των συγγενών του ασθενή που ζητούν την ευθανασία του? Αν γίνει λάθος διάγνωση και η πάθηση δεν είναι ανίατη? Και τέλος, αν ο ασθενής ζητήσει την ευθανασία και στη συνέχεια αλλάξει γνώμη? Ακόμα όμως, και αν καταφύγουμε στην επιλογή της ευθανασίας, ο γιατρός ή ο οικείος έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με το ενδεχόμενο των ποινικών κυρώσεων, αλλά και με την επίγνωση πως επί της ουσίας σκοτώνει έναν άνθρωπο
έστω και αν το τέλος του θεωρείται ή είναι αναπόφευκτο. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σκεφτούμε την πιθανότητα της δόλειας αιμονής ή και συμμετοχή των συγγενών που διεκδικούν κληρονομικά δικαιώματα ή θέλουν να απαλλαχθούν από την υποχρέωση παρατεταμένης φροντίδας του ασθενούς. Εντάξει, κατανοώ τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, αλλά θεωρώ ορθή την απαγόρευση του δικαιώματος για τον τερματισμό της ζωής, ακόμα και υπό έγκριση του ασθενού. Σωστά. Ναι, αλλά να πω κάτι. Εδώ όμως είναι Ελλάδα. Μπορεί από τον Ιούνιο του 2015 η ανθρώπινη ευθανασία να είναι καθολικά νόμιμη στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Κολομβία και στο Λουξεμβούργο. Αλλά εδώ η νομοθεσία απαγορεύει αυστηρώς την ευθανασία στον άνθρωπο, ακόμα και αν υποφέρει από κάποια ανίατη ασθένεια που δεν θεραπεύεται. Εδώ η ευθανασία αποτελεί θέμα ταμπού. Πολύ σωστά. Να λοιπόν, τι βρήκα κι εγώ, ότι προβλέπουν τα νομικά κείμενα σχετικά με την ευθανασία στη χώρα μας. Η ευθανασία επιλύεται απαγορευτικά βάσει του άρθρου 300 του ποινικού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία, ύστερα από σπουδαία και επίπονη απέτηση του θύματος και αποήκτο για αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια, τιμωρείται με φυλάκιση. Το εν λόγω άρθρο δηλαδή αναφέρεται σε ανθρωποκτονία, την οποία εκλαμβάνει αρνητικά, ανεξάρτητα από το κίνητρο που είχε αυτός που βοήθησε τον ασθενή και την τιμωρεί. Εκτός από το άνω άρθρο, στην Ελλάδα υπάρχει και ο νόμος 2071 του 1992 και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού, σύμφωνα με το οποίο ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί θεραπευτική πράξη και έχει επίσης το δικαίωμα σεβασμού και αναγνώρισης των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων που μπορεί να είναι αντίθετες με τη θεραπευτική αγωγή. Παραδείγματος χάρη, η μη μετάγγιση αίματος σε μάρτυρα του Ιεχωβά. Ναι, και να ποια είναι η στάση του γιατρού αν ο ασθενής του ζητήσει ευθανασία. Στο άρθρο 29 του νόμου 2071 του 1992 αναφέρεται ότι ο γιατρός λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες που έχει εκφράσει ο ασθενής. Ο θεράπων γιατρός όμως δεν δικαιολογείται να διενεργήσει πράξεις οι οποίες στοχεύουν στην επίσπευση του θανάτου του ασθενούς γιατί θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Σας θυμίζει τον όρκο του Ιπποκράτη. Επομένως, αν κατάλαβα καλά, η επιθυμία του ασθενού να το εφαρμόσει ο γιατρός στη θανασία δεν γίνεται σεβαστή από τον θεράποδο γιατρό. Ακριβώς. Οι επιθυμίες και ο σεβασμός στις πεποιθήσεις του ασθενή μένουν κενό γράμμα στην περίπτωση αυτή στην Ελλάδα. Παιδιά, πιστεύετε δηλαδή κι εσείς, όπως και εγώ, ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογής για τη ζωή ή ακόμη και το θάνατό τους? Ναι, φυσικά. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογής. Σε αυτή περιλαμβάνεται το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις για το σώμα και τη ζωή τους, στο βαθμό φυσικά που αυτές δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων. Ναι, αλλά τελικά η ευθανασία είναι νόμιμη. Η ευθανασία, ειδικά στην παθητική της μορφή, φημολογείται ότι εφαρμόζεται ήδη ευρέως σε αρκετές χώρες άτυπα, ακόμα και αν αυτό δεν αναγνωρίζεται δημόσια. Επομένως, είναι προτιμότερο να νομιμοποιηθεί για να μπορεί να εφαρμοστεί με τον κατάλληλο έλεγχο. Βέβαια, την άλλη, η πολιτεία δεν οφείλει να προστατεύει και να διαφυλάται τη ζωή των μελών της. Η έννοια αυτής της προστασίας έχει νόημα μόνο σε ό,τι αφορά πιθανές προσβολές από κάποιο άλλο πρόσωπο. Αν το ίδιο το άτομο επιθυμεί να δώσει τέλος στη ζωή του, εγώ πιστεύω πως η πολιτεία δεν μπορεί να έχει λόγο σε αυτό. Τότε όμως, ταυτίζεται η ευθανασία με την ανθρωποκτονία, όπως λένε κάποιοι. Προσωπικά δεν το νομίζω όταν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ασθενούς. Ακούγεται πράγματι η γνώμη ότι συνιστά στοιχειώδη σεβασμό στον άνθρωπο και την προσωπικότητά του η αναγνώριση του δικαιώματος να επιλέγει τη στιγμή του θανάτου του, ιδίως όταν έρχεται αντιμέτωπος με την πλήρη εξάρτησή του από τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, θα ήθελα να αναλογιστούμε πόσο εύκολο μπορεί να είναι για τους συγγενείς να δεχτούν την ευθανασία. Είναι αλήθεια ότι η ασθένεια δεν επιβαρύνει μόνο τον άρρωστο, αλλά και τους συγγενείς του. Πολύ συχνά η ψυχική οδύνη που βιώνουν τα συγγενικά πρόσωπα του ασθενούς είναι τόσο ισχυρή που σχεδόν τα καταδικάζει σε δυστυχία, σοβαρές μορφές κατάθλιψης, ακόμη και σε αυτοκτονικές τάσεις. Επιπρόσθετα, το οικονομικό βάρος για την τεχνητή
ιατρικά υποβοηθούμενη διατήρησή τους στη ζωή είναι πολλές φορές δυσβάστακτο. Ωστόσο, υπάρχουν και οι φορές που οι συγγενείς δεν δέχονται την ευθανασία για πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Ξέρετε βέβαια, σκέφτομαι και την περίπτωση κατάχρησης του δικαιώματος της ευθανασίας ή την πιθανότητα κακής κρίσης του. Θέλετε μήπως να ξαναθυμηθούμε λίγο το ρόλο των γιατρών? Οι γιατροί, όπως και να έχει, οφείλουν να λειτουργούν πάντοτε υπέρ του ασθενή τους. Να σκεφτούμε και μια άλλη διάσταση, παιδιά. Η παράταση της ζωής σε ασθενείς τελικού σταδίου γεννά ζητήματα που αφορούν στην κατανομή των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, όπως είναι οι κλίνες στις μονάδες συντατικής θεραπείας, η ΜΕΘ δηλαδή. Πρόκειται για μια άποψη που αντιμετωπίζει με ψυχρή λογική και αποκλειστικό ρεαλισμό το ζήτημα της ευθανασίας, ιδίως στις μέρες μας που χρειαζόμαστε τις κλίνες για ασθενείς COVID. Ωστόσο, σε χώρες που μαστίζονται από οικονομική κρίση και είναι δεδομένος ο περιορισμός των διαθέσιμων πόρων, η προσπάθεια να σωθεί η ζωή ενός ασθενούς είναι σαφέστατη επιλογή έναντι της προσπάθειας διατήρησης της ζωής ενός ανίατου ασθενούς. Συνοψίζοντας, η ευθανασία κρίνεται ως αξιόπινη πράξη σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του ποινικού κώδικα, εξομοιώνεται δηλαδή με ανθρωποκτονία. Θεωρείται έγκλημα από την πολιτεία και αμάρτημα από την Εκκλησία, η οποία αντιδρά στεναρά στην νομιμοποίησή της. Άραγε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για την νομιμοποίηση της ευθανασίας στην Ελλάδα. Με δικαιολογία των ήττων προς τον άνθρωπο που υποφέρει, έχουν ελεγχθεί και γραφτεί πολλά υπέρ της ύπαρξης και νομιμοποίησης της ευθανασίας, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Μέχρι σήμερα. Καθώς δεν είναι δυνατός ο τερματισμός της ζωής, ούτε και σε ειδικές περιστάσεις. Η αλήθεια είναι πως η σκέψη πως ζωή υπάρχει μέχρι να σταματήσει η καρδιά και οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις ασθενών που επανήλθαν από το κόμμα ενώ όλοι ανέμεναν το τέλος, προβληματίζουν ακόμα περισσότερο. Ενδεχομένως λοιπόν, σε τέτοια ζητήματα να μην χωρούν απόλυτες τοποθετήσεις. Όπως και να έχει, ελπίζουμε να σας ενημερώσαμε, να σας προβληματίσαμε και να απολαύσετε τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι βέβαιο. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ περιεκτική παρουσίαση όλων.